συνάδελφοι, συναδέλφισες, γονείς, μαθητές, φοιτητές. Χαιρετίζουμε και εμείς με τη σειρά μας το σημερινό συλλαλητήριο, συνέχεια όλων των προηγούμενων κινητοποιήσεων του τελευταίου διαστήματος. Λίγες μέρες μετά το άνοιγμα των σχολείων, χιλιάδες εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς προσπαθούμε να διαχειριστούμε την οριακή κατάσταση που αντιμετωπίζουμε καθημερινά στα σχολεία. Απέναντι σε αυτή την προσπάθεια, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και το Υπουργείο Παιδείας όχι μόνο δεν υλοποιούν τα στοιχειώδη μέτρα για την ασφάλεια των εκπαιδευτικών και των μαθητών, αλλά βρήκαν ευκαιρία να επιτεθούν και σε μια σειρά εργασιακά δικαιώματα. Τζογάρουν την υγεία και τη μόρφωση. Κάνουν συνειδητή πολιτική επιλογή να μην δίνουν τσακιστή δεκάρα για τις αυξημένες ανάγκες της παιδείας και της υγείας. Και ταυτόχρονα βρίσκουν την ευκαιρία να επιτίθονται στα εργασιακά μας δικαιώματα, κουνώντας το δάχτυλο για την ατομική ευθύνη που πρέπει να δείχνουμε. Φιάσκο οι μάσκες και τα παγούρια. Φιάσκο τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΗ που γίνονται λάστιχο, χωρίς να παίρνονται στοιχειώδη μέτρα για την προστασία της υγείας μαθητών εκπαιδευτικών που εκτίθεται σε τεράστιο κίνδυνο. Χιλιάδες τα κενά σε όλη τη χώρα. Στιβαγμένοι μαθητές, εκατοντάδες ακατάλληλες αίθουσες. Τραγικές οι ελλείψεις στην καθαριότητα. Εργασιακές σχέσεις ακόμα πιο λάστιχο. Μακριά από την ανάγκη της σταθερής και ασφαλούς εργασίας. Με τρίμηνες συμβάσεις αναπληρωτών. Υποχρεωτική online μετάδοση του μαθήματος πέρα από κάθε παιδαγωγική έννοια. Είναι τώρα ανάγκη για όλους τους παραπάνω λόγους, εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές, φοιτητές, να συνεχίσουμε τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις, να απαντήσει και ο κλάδος με απεργία, οι ομοσπονδίες να πάψουν πια να χρονοτριβούν και να κρύβονται. Οφείλουν τώρα να προχωρήσουν σε αγωνιστικό πρόγραμμα δράσης, ώστε τα σχολεία να λειτουργήσουν με την απαιτούμενη υγειονομική ασφάλεια και με το απαραίτητο εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό. Τέρμα πια στην κοροϊδία. Κρατική ευθύνη και υγιεινή και ασφάλεια στα σχολεία. Η σημερινή συγκέντρωση στέλνει ένα δημοφόρο μήνυμα ότι οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και οι μαθητές δεν θα καθίσουν σταυρωμένα τα χέρια, βλέποντας να απειλείται η υγεία και η ασφάλεια των παιδιών μας και των οικογενειών μας. Η κυβέρνηση έχει τεράστια ευθύνη. Είχε όλο το χρονικό περιθώριο να πάρει μέτρα για την πανδημία και δεν το έκανε. Είναι υπόλογη απέναντι στο λαό. Υπόλογη όπως είναι και η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και όλες οι άλλες κυβερνήσεις που δεν έχουν ικανοποιήσει κανένα από τα διαχρονικά αιτήματα του κινήματος για πρόσληψη εκπαιδευτικών, μείωση του αριθμού μαθητών στην τάξη, σύγχρονες κτηριακές υποδομές, πρόσληψη καθαριστριών. Θα ήμασταν σήμερα σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση, στην αγμένη στην τάξη, χωρίς προσωπικό καθαριότητας, με κενά σε καθηγητές, αν είχαν βαρθεί μέτρα τόσα χρόνια? Μην περιμένουμε, συνάδελφοι, τίποτα από αυτές τις κυβερνήσεις. Υπηρετούν μόνο τα αφεντικά τους, τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Μόνο εμείς με τους αγώνες μας μπορούμε να ανατρέψουμε αυτή την πολιτική. Ο λαός απαιτεί, πάρτε τώρα μέτρα για την πανδημία. Με την υγεία και την ασφάλεια των μαθητών μας και των οικογενειών μας δεν παίζουμε. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Γιώργος Εφαίρης χαιρετίζει τη σημερινή συγκέντρωση. Χαιρετίζει τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς, τους μαθητές που βρίσκονται σήμερα στους δρόμους του αγώνα. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, όσες πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, όσες νομοθετικές ρυθμίσεις, όσα κατασταλτικά μέτρα και αν πάρουν όλες οι κυβερνήσεις, οι δρόμοι του αγώνα που μας ένωσαν δεν μπορούν να μας χωρίσουν, δεν μπορούν να μας διασπάσουν, δεν μπορούν να μας τρομοκρατήσουν. Συναδέλφοι και συνάδελφοι, άλλη μία χρονιά αρχίζει με ελλειπή μέτρα απέναντι στην πανδημία, με τάξεις με 25 τμήματα, με ελλειπή προσωπικό καθαριότητα στα σχολεία. Απαιτούμε εδώ και τώρα να γίνονται επαναλαμβανόμενα δωρεάν τεστ σε εκπαιδευτικούς και μαθητές. Είναι ζήτημα ζωής και επιβίωσης και για τους μαθητές και για τους εκπαιδευτικούς. Ευθύνη τεράστια φέρνουν
και οι Δήμοι και οι Περιφέρειες όταν επικαλούνται ότι δεν υπάρχουν χώροι για να στεγαστούν καινούργιες αίθουσες διδασκαλίας. Είναι ψέματα. Υπάρχουν και τις έχουν υποδείξει και οι σύλλογοι γονέων και οι σύλλογοι εκπαιδευτικών και οι ΕΛΜΕ σε κάθε περιοχή. Πρέπει λοιπόν όλοι οι χώροι οι οποίοι έχουν υποδειχθεί να προχωρήσουν στην κατασκευή καινούργων σχολείων. Είναι ζήτημα ζωής και επιβίωσης για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Όλοι στους δρόμους του αγώνα. Εμείς οι 47 καθαριστές των σχολείων της Αθήνας δουλεύουμε πολλά συνεχομένα χρόνια και φροντίζουμε για την καθαριότητα και τη υγιεινή των σχολείων χώρων. Είναι απαράδεκτος και ρατσισμός ο αποκλεισμός μας από τις φετινές πρόσληψεις επειδή δεν έχουμε ελληνική ηθαγένεια. Ζητάμε την επαναπρόσληψη όλων των μεταναστών καθαριστρών στα σχολεία τώρα. Καλούμε στην συγκέντρωση όλες τις συναδέλφους αποκλεισμένες και μη και το Σωματείο Καθαριστρών Δημόσιων Σχολείων Αττικής. Ζητάμε τη στήριξη από το Σωματείο Καθαριστρών Δημόσιων Σχολείων Α βαθμίας και Β βαθμίας. Εκπαιδευτής Αττικής, τα Σωματεία των Εκπαιδευτικών, τους Σύλλογους και τις Ενώσεις Γονέων και Κηδεμών του ΕΚΑ και του ΑΔΕΔΗ. Επιτροπή Αποκλεισμένων Καθαριστρών Σχολείων Δήμος Αθηνίας.